Χριστίνα, χρόνια σου πολλά καταρχάς. Μένα μπορεί να μην τελειώνει για σας με όμορφο τρόπο για την ομάδα, τελείωσε για σένα με πολύ όμορφο τρόπο. Πάρα πολύ ωραίο και ευχαριστώ πάρα πολύ και τη διοίκηση και τα κορίτσια και όλους και τον προπονητή μας εννοείται. Όλους εννοείται. Πάρα πολύ ευχαριστώ. Τώρα, ένα τουρνουά ολοκληρώθηκε. Ένα τουρνουά που δεν ήρθε το αποτέλεσμα που ήθελε η ομάδα, δηλαδή την άνοδο. Ένα σχόλιο γι' αυτό. Εντάξει, σίγουρα είχαμε δύο πάρα πολύ καλές εικόνες. Δεν το συζητώ. Πάρα πολύ καλά πήγαμε και στα δύο μάτς. Άσχετα που στο πρώτο κερδίσαμε, στο δεύτερο χάσαμε. Και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Σίγουρα θέλαμε μια νίκη σήμερα. Απλά μας βγήκε πάρα πολύ κούραση. Δεν το συζητώ. Είναι τρία μάτς συνεχόμενα. Πολύ δύσκολο και ταξίδι, οκ. Okay. Συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες εννοείται και στα κορίτσια σήμερα και σε όλες και για την ανοδό τους και για την απόδοσή τους. Πάμε, συνεχίζουμε και βλέποντας και κάνοντας. Τι να πω. Σοφία, ολοκληρώθηκε το τουρνουά ανόδου εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Η ομάδα δεν κατάφερε να πάρει την άνοδο. Ένα σχόλιο καταρχάς γι' αυτό. Δεν πειράζει, είμαστε ευχαριστημένες. Εντάξει, τα κορίτσια ήταν υπέροχες, καταπληκτικές, πολύ καλές. Προσπαθήσαμε κι εμείς. Δεν πειράζει. Του χρόνου θα ξαναπροσπαθήσουμε, άμα παραμείνω εδώ, αλλά όλα καλά. Εγώ προσωπικά και σίγουρα και τα κορίτσια το ευχαριστήθηκα. Ήταν κάτι που δεν είχα ξαναζήσει τέτοια εμπειρία, ούτε οι υπόλοιπες, κάποιες ναι, κάποιες όχι, αλλά το ευχαριστήθηκα. Μ' άρεσε που το έζησε αυτό το πράγμα και ήταν ωραία εμπειρία. Φάνηκε ότι το ευχαριστήθηκες, ότι το ευχαριστηθήκατε. Ήσουν και εσύ νομίζω μία από τις καλύτερες στο τουρνουά με την εμφάνισή σου, ικανοποιημένη και σε προσωπικό επίπεδο. Πάρα πολύ ικανοποιημένη, εντάξει. Μπορεί άμα ήμουν και σε μικρότερη ηλικία, μικρότερη σιγά πόσο είμαι, να τα πήγα καλύτερα. Απλώς εντάξει και με τις προπονήσεις λίγο τώρα είναι και η σχολή στη μέση, οπότε είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, αλλά όλα καλά και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, ναι, σίγουρα. Και θα προχωρήσουμε για όλους, πιστεύω, παραπάνω. Να είμαστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ. Καλές γιορτές! Κορίτσια, συγχαρητήρια. Ο Ηρακλής είναι στην Α2 εθνική κατηγορία. Τα πρώτα σας συναισθήματα. Χαρά, προφανώς. Δεν ξέρω, ακόμα δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Χαρά, θα πω εγώ. Μεγάλη προσπάθεια. Καταβάλατε μεγάλη προσπάθεια για να είστε εδώ σήμερα, έτσι. Κάναμε ένα μεγάλο ουφ, η αλήθεια είναι. Γιατί ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά, πολλοί αγώνες. Και είναι δύσκολο να μένεις στην κορυφή. Κάναμε σε όλο το πρωτάθλημα 3 ήττες και ήταν πολύ δύσκολο. Κατερίνα, και να το διαχειριστούμε και από όλο. Κατερίνα, 3 άνοδοι σε 3 χρόνια. Είσαι πολύ συγκινημένη. Πώς είναι τα... Η αλήθεια είναι ότι για μένα είναι η πρώτη άνοδος σε αυτή την ομάδα. Τα συναισθήματά μου είναι χαρά. Περηφάνεια φυσικά και ανακούφιση, αυτό που είπε και η Βούλη, ένα μεγάλο ουφ. Μία δύσκολη χρονιά, απαιτητική. Λέγαμε πριν λίγο τα στατιστικά, σε 33 αγώνες 3 ήττες, δηλαδή είναι ελάχιστο το ποσοστό. Πολύ περήφανη είμαι, δουλέψαμε πάρα πολύ όλη τη χρονιά με τις δυσκολίες, με εμβόλυμες αγωνιστικές, τα καταφέραμε. Θέλω να πω συγχαρητήρια σε όλες τις συμπαικτριές μου, από τον πάγκο, από τις βασικές, από όλες τις αθλητριές που ήταν κάθε μέρα εκεί στην προπόνηση και καταφέραμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Στον coach φυσικά, στη διοίκηση και στο φυσιοθεραπευτή μας, τον κύριο Ναυροζίδη, που ήταν πάντα δίπλα μας σε όλη αυτή τη σεζόν και σε όλη αυτή την προσπάθεια. Και τα καταφέραμε. Πού το αφιερώνετε? Εγώ στην οικογένειά μου και στο φίλο μου και στις συναθλητριές μου φυσικά. Και εγώ θα πω στο φίλο μου και στην ομάδα. Και σε όλους αυτούς που μας πίστεψαν. Ευχαριστούμε πολύ. Κόουτς, συγχαρητήρια. Ο Ηρακλής είναι στην Α2 εθνική κατηγορία. Τα πρώτα συναισθήματα. Εντάξει, σίγουρα χαρά, έτσι. Και βέβαια είμαι χαρούμενος γιατί καταφέραμε και κάναμε την επάνωδο του Ηρακλή ουσιαστικά στις εθνικές κατηγορίες. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο να βγεις από τη Β' εθνική και ιδίως από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί έχει πολύ καλές ομάδες οι οποίες έχουν μεγάλο ανταγωνισμό. Χαρούμενος, δικαιωμένος, εντάξει, νομίζω ότι ήταν κάτι που το αξίζαμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Εντάξει, ένα πρωτάθλημα όταν ξεκινάς από την αρχή το βλέπεις πολύ μακρύ, αλλά βήμα-βήμα, σκαλή-σκαλή, καταφέρνεις και φτάνεις εκεί που θέλεις. Ευθύς εξ αρχής αυτός ήταν ο στόχος μας, μαζί με τον Βαγγέλη τον Μπερμπέρογλου, με τη διοίκηση του Ηρακλή. Είχαμε αυτό το στόχο. Πήραμε γενναίες αποφάσεις για το σύλλογο, αποφάσεις που μας πόνεσαν,
Παρόλα αυτά όμως αισθανόμαστε δικαιωμένοι για το τελικό αποτέλεσμα. Περήφανος για τα κορίτσια? Εντελώς περήφανος. Περήφανος, εντάξει, από την αρχή, από την πρώτη αγωνιστική που ξεκινήσαμε, νομίζω αισθάνομαι περήφανος για τα κορίτσια. Έτσι, νομίζω καταθέτουν την ψυχή, ακόμα και όταν δεν είναι στα καλά τους, προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Προέχουν οι πανηγυρισμοί, αλλά σίγουρα στο βάθος του μυαλού είναι και η επόμενη μέρα. Τι λέει η επόμενη μέρα? Εντάξει, η επόμενη μέρα, ο Ηρακλής είναι ένα ιστορικό σωματείο. Η επόμενη μέρα δεν μπορεί να μην τον βρει πάλι να κάνει πρωταθλητισμό. Αναλογιστείτε ότι ο Ηρακλής πριν 2 χρόνια ήταν στη Β' τοπική κατηγορία. Μέσα σε 3 χρόνια πλέον Β' τοπική, Α' τοπική, Β' εθνική και τώρα συνεχόμενα Α2. Οπότε αυτό σίγουρα προμηνύει και πάλι ότι θα πάμε για άνοδο. Άννα, συγχαρητήρια. Ο Ηρακλής είναι στην Α2 εθνική κατηγορία. Πώς νιώθεις? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί είμαι από την αρχή της χρονιάς με τα κορίτσια και το περάσαμε όλο αυτό μαζί. Ήμουν σε κάθε προπόνηση, τις εμψύχωνα, ήμουν στον πάγκο. Είμαι πολύ περήφανη για αυτές γιατί παρά που ήμουν η πιο μικρούλα και αυτές με βοήθησαν πάρα πολύ ψυχολογικά, οπότε είμαι πάρα πολύ περήφανη. Πώς είναι αυτό για ένα τόσο μικρό κορίτσι να πετυχαίνει κάτι τέτοιο και να βρίσκεστε στην Α2? Προσωπικά, επειδή ήταν η πρώτη φορά, είναι κάτι ξεχωριστό, είναι μια καινούργια εμπειρία. Χρειαζόταν θυσίες και επειδή το ήθελα πάρα πολύ, το έδωσα το 100%. Πρόεδρε, το τουρνουά ολοκληρώνεται σε λίγο. Ένα τουρνουά το οποίο φιλοξένησε η Νίκη Αλεξανδρούπολης, η οποία Νίκη Αλεξανδρούπολης επιστρέφει στην Α2 εθνική κατηγορία. Πόσο σημαντικό είναι, μαζί με τον Ηρακλή βέβαια, αυτές είναι οι 2 ομάδες που ανεβαίνουν, πόσο σημαντικό είναι εδώ για την τοπική ομάδα τη Νίκη να επιστρέφει? Πρώτα απ' όλα θέλω να πω για το τουρνουά. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ επιτυχημένο και ήταν πολύ ευχάριστο που βοήθησε ο Δήμος στη Νίκη να πάρει αυτό το τουρνουά για πολλούς λόγους. Από το δεύτερο, είναι φοβερά σημαντικό οι ομάδες που είναι στην Ένωσή μας και μιλάω σαν πρόεδρος της Ένωσης Σωματείου Θράκης Ανατολικής Μακεδονίας να μπορούν να παίζουν σε ανώτερες κατηγορίες, εθνικής κατηγορίας βέβαια. Αυτή τη στιγμή, μάλλον από την καινούργια σεζόν, θα έχουμε 2 ομάδες στην Α2 γυναικών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Κρίμα που ο Αουσερών δεν μπόρεσε να τα καταφέρει να ανεβεί και αυτός η κατηγορία να πάει στην Α2. Αλλά νομίζω ότι όλα θα πάνε καλύτερα αν όλοι μαζί προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Φέτος είχαμε, μόνο αυτό να σας πω, σαν ένωση, 425 παιχνίδια μόνο στις κατηγορίες τις δικές μας. Δεν βάζουμε μέσα τις εθνικές κατηγορίες. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι και πόσο δύσκολο και διαιτητικά και γηπαιδικά και λόγω απόστασης να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ίσως το καλύτερο επίπεδο αυτή τη στιγμή το βόλεϊ στην δικιά μας περιφέρεια, αλλά πιστεύω ότι γίνονται πάρα πολύ σωστά βήματα από πολλά σωματεία και θα πάνε κάποια στιγμή καλύτερα. Συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που ήρθαν στο τουρνά. Δείξανε πραγματικά ένα πολύ ωραίο πρόσωπο. Δείξανε, παίξανε πολύ όμορφο βόλεϊ και πολύ συγχαρητήρια βέβαια στη Νίκη που κατάφερε από τη δεύτερη αγωνιστική να κατορθώσει την άνοδο της στην Α2 εθνική κατηγορία Αθηνών. Τα βήματα είναι όντως καλά, όντως γίνεται σημαντική δουλειά. Ωστόσο, όπως είπατε και εσείς, το επίπεδο με τις λίγες ομάδες που υπάρχουν ίσως να μπορούν να είναι καλύτερο. Μπορούμε να δούμε το επόμενο διάστημα αυτό που και οι περισσότερες ομάδες νομίζω πως θέλουν, δηλαδή περισσότερα παιχνίδια. Είναι πολύ εύκολο να το λέμε και να το λέμε και στα χαρτιά. Είναι πολύ εύκολο να γίνουν. Να κάνουμε ένα πρωτάθλημα με όλες τις ομάδες. Αντί για 8, να είναι 16. Το θέμα είναι αν ανακοινώσουμε ένα τέτοιο πρωτάθλημα 16 ομάδων, τι συμμετοχές θα έχουμε. Δεν το βλέπουμε επιφανειακά. Το βλέπουμε πάρα πολύ σε βάθος και ξέρουμε ακριβώς πού πονάει κάθε ομάδα. Μπορούν πραγματικά 3 ομάδες να θέλουν αυτό το πράγμα. Δεν το θέλουν όμως οι υπόλοιπες. Είναι πολύ καλύτερα να έχουμε περισσότερες ομάδες απλωμένες στην περιφέρεια παρά να είναι μόνο 3, 4, 5 ομάδες και αυτές μόνες τους να προσπαθούν να κάνουν ένα πρωτάθλημα. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σίγουρα κάνουμε το καλύτερο. Προσπαθούμε όμως πραγματικά και θέλουμε τη βοήθεια των σωματείων, των παραγόντων όλων των ομάδων, προπονητών, αθλητών, αθλητριών, διαιτητών και πολύ περισσότερο των φιλάθλων που λέμε ότι ζούμε σε μια περιοχή που διψάει για βόλεϊ, αλλά πολλά πράγματα από το βόλεϊ δεν τα ξέρει. Πρέπει να τα μάθει για να βοηθήσει περισσότερο το άθλημα. Και πολύ περισσότερο οι γονείς που πρέπει να υποστηρίζουν τα παιδιά τους και όχι να φέρονται κατά κάποιον
άλλων αθλητηριών που είναι σε άλλους συλλόγους. Θα πρέπει να ανεβάσουμε και αυτό το επίπεδο.